Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι εφοριακοί κατά του τρόπου επιλογής των ελεκτών βεβαίωσης, ενώ ως αντισυνταγματική και παράνομη χαρακτηρίζει σε προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΗ Νομών Αττικής και Κυκλάδων, καθώς και 26 εφοριακοί υπάλληλοι την από 14 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή ελεκτών βεβαίωσης και αναγκαστική σύσπραξη των εσόδων του κράτους. Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, δεν μπορούν να επιλεγούν ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής σύσπραξης όσοι συμπληρώνουν το όριο συνταξιοδότησης μέσα στην επόμενη τριετία, όσοι είναι στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όσοι έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη. Λοιπόν, με το νόμο 3943 του 2011 προβλέπεται η δημιουργία ενός σώματος ελεγκτών βεβαίωσης και ίσπραξης, προβλέπεται δηλαδή η δημιουργία ενός ξεχωριστού σώματος υπαλλήλων, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων και με την αναγκαστική ίσπραξη των εξυπροθέσιμων χρεών. Ο Σύλλογος Εφοριακών Νομών Αττικής και Κυκλάδων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της σχετικής προκήρυξης και ζητώντας την ακύρωσή της, λόγω τότε από τη σχετική διαδικασία αποκλείονται συνάδελφοι οι οποίοι είτε είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν την προσεχή τριετία. Εμάς η θέση μας ως Σύλλογος Εφοριακών Νομών Καβάλας και Δράμας είναι σαφής και σαφώς διαφοροποιείται από τα παραπάνω. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι προς την όλη φιλοσοφία και το όλο περιεχόμενο του νόμου, γιατί θεωρούμε ότι θα επέρθει διάσπαση στον κλάδο των εφοριακών. Είμαστε όλοι εφοριακοί. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενεργεία σήμερα εφοριακών υπαλλήλων έχει προσληφθεί με γραπτούς διαγωνισμούς στο ΑΣΕΠ και με την ιδιότητα του εφοριακού υπαλλήλου. Και συνεπώς πρέπει όλοι μας να θεωρηθούμε και να πιστοποιηθούμε ως ελεγκτές είτε βεβαίωσης είτε ίσπραξης. Κάθε εφοριακός πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά είτε με ελεγκτικό έργο είτε με εισπρακτικό έργο. Ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, όπου το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο, λόγω του ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν βγει στη σύνταξη. Όσο αφορά τώρα αυτή καθεαυτή τη διαδικασία της επιλογής των συναδέλφων για το Σώμα των Ελεγκτών, προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στη διαδικασία, θα περάσει μέσα από την προφορική συνέντευξη, δηλαδή επισέρχεται στην επιλογή και το υποκειμενικό στοιχείο, κάτι φυσικά το οποίο θεωρούμε ότι δεν διασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε την αξιοκρατία της σχετικής διαδικασίας. Και ένα τελευταίο το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι όσοι συνάδελφοι μπουν τελικά στο Σώμα των Ελεγκτών είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν ατομικά με το Υπουργείο τα λεγόμενα ατομικά συμβόλαια αποδοτικότητας, τα οποία θα έχουν ισχύ για 8 μήνες. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα παραμείνει στο συγκεκριμένο σώμα μόνο ελεγκτής εκείνος, ο οποίος θα πετύχει τους στόχους τους οποίους του θέτει το Υπουργείο, κάτι βέβαια το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί σήμερα σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, όπως τουλάχιστον θεωρούμε εμείς, αυτή η πρακτική της συνομολόγησης ατομικών συμβολέων του εργαζόμενου με το Υπουργείο να επεκταθεί σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, σε όλες τις υπηρεσίες και πολύ απλά, πιο γρήγορα και πιο εύκολα να ετηγηθούμε σε απολύσεις εργαζομένων.